better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Κάναμε μια στάση να φάμε ένα μελομακάρονο στο... Λοιπόν, προφανώς έχει πέσει κρίση μεγάλη και ο κύριος Νίκος επανήρθε στον πάγκο του. Η κρίση Μανώλη υπάρχει αλλού. Στα λεφτά, οικονομική λένε η κρίση. Ναι, όχι. Α? Κοίτα. Με ποιος ο λόγος, βαρέθηκες και ξανάρθεις. Μα ο κόσμος είπε να ξανάρθεις, το ήθελε ρε παιδί μου. Τι. Ο ξάδερφός μια χαρά ήταν με τον έρθιο. Τι λες εσύ. Ε? Μια έλειπε. Λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή να φάμε τα μελομακάρονα. Και τις κυρίες τραβάτε πιο μέσα. Πού. Αυτός που στο πέντε είναι η πρώτη κυρία. Κλείσε, κλείσε, κλείσε. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Λοιπόν, μετά το μικρό διάλειμμα που μας κέρασε τα μελομακάρονα εδώ ο Νικολής, λοιπόν, θέλω να μας κάνεις και μια ευχή για το 2014. Τι θες να σου φέρει καινούρια χρονιά. Τίποτα. Υγεία. Υγεία, υγεία. Αυτό. Πέρα από υγεία ρε παιδί μου, κάνε υλικό αγαθό. Κάνε αυτοκίνητο, ακόμα το ίδιο το αυτοκίνητο έχεις αυτό το... Αυτό που είχε το πήρε αρχαιολογική υπηρεσία. Λοιπόν, ελάτε για νηστίσιμα μελομακάρονα έχει εδώ σερβίρι. Παιδιά και του χρόνου είστε καλά, ευχαριστούμε. Yeah, yeah. Έλα φάκε το Μιχαλάκι, έλα. Το Γιαννάκι. Το Γιαννάκι του Αγίου Γιαννιού θα μας κεράσει. Τι είναι συντάξει, μοιράζεται και έχει τόσο κόσμο. Για άλλα μικρά εσύ έξω, έλα εδώ. Ρε έλα εδώ εσύ, γιατί η μαμά σου μίλα. Μέλα. Τι πήρατε, ψωμάκι? Κουλουράκι. Ωραίο. Πάρα πολύ. Νηστεύετε, τι... Προσέχετε τη διατροφή σας, προσέχετε. Τι θέλετε να σας φέρει η νέα χρονιά που έρχεται? Υγεία πρώτο. Και τίποτα άλλο, ας πούμε. Υγεία, αγάπη και χρήμα. Τι άλλο? Α, σωστό. Βέβαια. Γιατί μπορεί να είσαι υγιής και να μην έχεις φράγκο. Τα τρία καλά. Τα τρία καλά, ναι. Πολύ ωραία. Υγεία, αγάπη και χρήμα. Υγεία, αγάπη και για την εγγονή. Α, να προοδεύεις στο σχολείο. Τι τάξη πάρεις? Και να έχει την Τετάρτη. Είσαι καλή μαθήτρια? Ναι. Έγραψες γράμμα στον Άγιο Βασίλη? Ναι. Και τι του ζήτησες? Ένα μωρό. Τι μωρό? Κύκλα. Ναι. Α, εγώ νόμιζα κανονικό. Γιατί είχε ο Γιάννης τρία σου εδώ γένα. Να παιδιά, ευχαριστούμε. Για έλα εδώ, είσαι εδώ υπεύθυνος. Ναι. Τι έχετε εδώ, τι πουλάτε? Ό,τι θες. Ό,τι υπάρχει. Από ψωμιά και τέτοια. Ναι. Εσύ είσαι εδώ υπεύθυνος? Ναι. Εσύ δηλαδή ο διευθυντής εδώ τι είσαι? Είναι γενικό καθηγητής. Είμαι υπάλληλος εγώ τώρα εδώ. Α. Πληρώνεσαι? Αμέ. Ο Άγιος Βασίλης τι θα σου φέρει? Ψωμιά. Ψωμιά. Αλλά πρέπει να είσαι καλό παιδί για να σε φέρει. Καλό είναι. Κράνος βάζεις ο μηχανάκι. Αμέ. Έλα. Τελευταία δεν σε έχω τσεκάρει. Ναι. Για έλα, παφίουμε και φύγει ο κόσμος. Έλα βρε, τώρα έχεις πάει και κομμωτήριο. Ένα, δύο, τρία. Χάος! Άλλο, άλλο ένα, μαζευτείτε. Άλλο ένα, δυνατά. Ένα, δύο, τρία. Χάος! Τρία. Χάος! Σήμερα έχει πολύ κόσμο. Στις τράπεζες. Α, τούτη έκλεισε. Να έχει μια τράπεζα που κλείσε. Αυτό τράπεζα δεν ήταν.
Έκλεισε. Πώς σε λένε? Στρατή. Στρατή, τι σου φέραγες, Βασίλης? Μια, δηλαδή... Τι θα σου φέρει? Θα μου φέρει μια μπάλα. Τι μπάλα? Ποδοσφαίρου. Αυτό μόνο? Ναι, εντάξει. Αυτό ζήτησες δηλαδή? Ναι, είχα και γιορτή πριν λίγες μέρες, οπότε... Αυτό σε λένε στρατή. Ναι, είχα γιορτή πριν λίγες μέρες, ναι. Μπράβο, ναι. Δεν μου λες τι τάξη πηγαίνεις? Έκτη. Είσαι καλός μαθητής? Ναι, εντάξει. Στον έλεγχο όλα 10? Με εκτός από 2-9. 2-9, σιγά, πού τα έχεις? Σε ιστορία και τέτοια. Και γλώσσα. Και γλώσσα. Εντάξει, δεν πειράζει, αυτά είναι... Το άλλο εξάμενο θα τα έχεις 10. Και τι θα γίνεις να μεγαλώσεις? Δεν ξέρω, σίγουρα προτιμώ κάτι σε μαθηματικά. Α, γι' αυτό και η μπάλα το δώρο. Μπράβο, χρόνια πολλά. Εσύ. Αμάν. Ρε, τα δόντια του τον είδε στο σκύλο. Λοιπόν, σήμερα έχει αρκετό κόσμο. Πού είσαι? Α, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Γεια σου, πώς σε λένε? Σου φέρω εδώ ράγες Βασίλη. Μανώλη. Α, με ξέρει. Μανώλη. Α, με ξέρει. Σου φέρω εδώ ράγες Βασίλη. Όχι ακόμα. Μην μένει με τα φινιά. Μια βαφίνα σου φέρει. Θα τα βάζεις πράσινα. Έλα εδώ. Σου φέρω εδώ ράγες Βασίλη. Ναι, μου φέρω. Τι? Δεν σου λέω. Τη Βασιλόπιτα? Ναι, ναι. Ο Άγιος Βασίλης πάει Βασιλόπιτο. Ω, πάρε 3 καροτσάκια. Πω, 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 πω. Γεια σας, ρε παιδιά. Άντε τώρα, με 3 καροτσάκια να προχωρήσεις σε αυτούς τους δρόμους. Και αυτό που λέει ο Γιάννης, και άντε να τα ταΐσεις. Γιατί τα παιδάκια ως γνωστόν έχουν στόμα. Τι να έχουν, ρε Γιάννη, μπουκαπόρτα, στόμα θα έχουν. Γεια σου. Γεια σου, μικρούλη. Σήμερα βλέπω κόσμο και τσάντες και σακούλες βλέπω έτσι να κρατάει ο κόσμος. Μακάρι να έχει ψώνια μέσα. Αρέσει, ο σκύλος μου φαίνεται πως μου τράβηξε τη δαγκούνια. Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε και ιδιαίτερη όρεξη για το... σήμερα για το γύρισμα. Αν και είναι μία... Τι, πιο απ' όλα. Όχι. Σε χρόνο 0 πήρα 20 like, 30... Άστο, τέτοιο το ανέβασε. Μα έλα και εδώ, μου γράφουμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Σήμερα σας είπαμε ότι δεν έχουμε και ιδιαίτερη όρεξη, αν και οι μέρες είναι εορταστικές. Πριν από κάποιες ώρες είχαμε άλλο ένα συμπολίτη μας. Αυτή τη φορά ήταν Χιώτης. Φίλος, συμμαθητής, γνωστός, ο Στέριος Ωνιαμονιτάκης, ο οποίος για διάφορους λόγους που πολλοί κόσμος έχει φτάσει σε δύσκολες καταστάσεις, έγινε αυτό που έγινε. Το θέμα είναι πότε θα ξυπνήσει όλο αυτό το... πότε θα ξυπνήσει όλο αυτό το κοπάδι που βλέπουμε και θα γυρίσει και θα πάρει κυνήγι το βοσκό. Πότε θα καταλάβουμε τη δύναμη που έχουμε όλοι μαζί
και θα σταματήσουμε να έχουμε όλους αυτούς να κανονίζουν τη ζωή μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Χάος! Τα έχουμε γυμνά. Κάνεις κραυγές στην κατασκήνωση. Λοιπόν, παραμονή πρωτοχρονιάς στην πλατεία. Μια πολύ ωραία συνάντηση από σχολεία που έχουν φέρει τα καραβάκια τους. Καραβάκια που δεν θα διαγωνιστούν το απόγευμα. Τα έχουν φτιάξει όμως με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και υλικά πολύ απλά όπως θα δείτε. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, επαγγελματικό Λύκειο Βροντάδου. Η Κιβωτός, έλα εδώ. Ποιος είναι ο καπετάνιος? Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Τι είναι αυτό το που φτιάξατε? Είναι μια μοντέρνα Κιβωτό. Όπως εκείνο τον καιρό ο Νόε είχε φτιάξει την Κιβωτό για να σώσει τα ζώα, εμείς φτιάξαμε μια μοντέρνα Κιβωτό, διότι θέλουμε να σώσουμε τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και τα προβλήματα που έχουμε ως τώρα με την κρίση και άλλα πολλά. Αυτά τα φτιάξετε εσείς? Αυτά είναι από ανακυκλώσιμα υλικά. Ναι. Πήγαμε στο τάκι του Παπόρια, ναι, και ό,τι βρήκαμε, ό,τι πεταμένες μακέτες, σίγε και τέτοια πράγματα, τα πήραμε, τα φτιάξαμε. Είναι από ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι μεταχειρισμένα όλα τα υλικά. Θα διαγωνιστείτε και το απόγευμα με τα άλλα? Όχι, έτσι. Όχι. Εμείς κατεβήκαμε να δείξουμε τη δουλειά μας, ναι, να περάσουμε τα μηνύματα του σχολείου που έχουμε βρει. Μπράβο. Τώρα εδώ πέρα τα χρώματα που έχουμε βάλει συμβολίζουν όλους τους πολιτισμούς, όλες τις φυλές του κόσμου. Είναι με τα περισσότερα χρώματα. Έχουμε γράψει ευχές για τα Χριστούγεννα, για το καινούργιο έτος σε όλες τις γλώσσες. Ναι, ναι. Είχατε καμιά βοήθεια από καθηγητές? Καθηγητές μας, τον κύριο Ψάλτη και τον κύριο Σούτη. Μάλιστα. Μπράβο, και τι, θα κερδίσετε τώρα τίποτα, είναι διαγωνισμός? Όχι. Έχουμε έρθει για μια επίδειξη, απλώς να δείξουμε όλοι τι φτιάξαμε και εμείς. Ναι, 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 ναι. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Θα πάτε να πείτε τα κάλατα? Ναι, ναι, το απόγευμα. Α, θα πάτε το βράδυ κάτι? Όχι το βράδυ. Αύριο δείξω για τις μπογιές, για αυτά τα πράγματα. Μπράβο, μπράβο. Πενέματα και τέτοια πηγαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Και για να βγάλουμε κανένα χρηματικό ποσό για να πάμε. Γιατί χρειαζόμαστε για μια εκδρομή, ναι. Πού θα πάτε? Δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά καλό είναι να τα μαζέψουμε. Καλό είναι, βέβαια, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Ό,τι μαζέψουμε. Παιδιά, μπράβο και του χρόνου. Και του χρόνου με την επαγγελματικό Λύκειο Βροντάδου. Ωραίο. Ωραίο και με υψηλά νοήματα. Για να δούμε και τα άλλα. Α, κάνουμε έτσι γύρω. Τι? Ανάποδα. Πάμε από εδώ. Γυμνάσιο Κάμπου. Ποιος είναι, εσείς είστε καπετάνισσα? Δεν είμαι καπετάνισσα, εγώ είμαι πενεματού. Να το πενεματού. Έχετε τίποτα πενέματα έτοιμα? Έχουμε έτοιμα πενέματα, βέβαια. Και για, τα οποία και για το δήμαρχο? Για το δήμαρχο όχι. Εσένα δήμαρχε πρέπει, σου καρέκλα καριδένια. Για τη διευθύντρια εκπαίδευσης, ναι, για τον διευθυντή μας, την υποδιευθύντριά μας και τα άλλα είναι γενικού περιεχομένου. Για τον πρατηριούχο της γειτονιάς να σας φέρει πετρέλαιο. Πετρέλαιο έχετε? Έχουμε νομίζω προς το παρόν, έχουμε. Πολύ, για κάνα λεκέ, να λεκιαστεί κανένα παιδί να το καθαρίζετε. Όχι, όχι, περισσότερο. Περισσότερο, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, εσείς είστε εδώ του καραβιού? Ναι, ναι, ναι. Από τι υλικά το έχετε φτιάξει? Από τι υλικά το έχουμε φτιάξει? Καλάμι βάση. Και γυψόβαζα η επένδυση. Γυψόβαζα, γυψόγαζα. Αυτό. Και έχετε και τα πορτοκάλια, ε. Ναι. Κάπως είμαστε, είπαμε να διαφημίσουμε λίγο το σφυριδοειδή. Μπράβο, μανταρίνια δεν είναι αυτά? Ναι, ναι, μανταρίνια. Λοιπόν, θα πείτε και πνεύματα? Έτσι λέμε. Τώρα θα τα πείτε, θα γυρίσετε να πείτε κάλατα δηλαδή? Ναι, έτσι νομίζω. Εσείς από μόνες σας βγήκατε τα Χριστούγεννα? Βέβαια. Τώρα, ναι, ναι. Μαζέψατε? Αρκετά. Τώρα με την οικονομική κρίση. Μπράβο. Εσύ τα είπες? Ναι. Σας δώσαν ο κόσμος? Τι, σοκολατάκια και τέτοια κουραμπιεδάκια? Αρκετά. Γιατί από λεφτά είναι λίγο δύσκολο.
πειράζει. Πόσο, βοήθησαν όλοι οι μαθητές? Ναι. Κάποιοι μέσω της χοροδίας και κάποιοι μέσω της... Ορίστε. Κάποιοι λέω μέσω της χοροδίας, με τις πρόβες και... Εμείς. Με τις πρόβες τέλος πάντων. Ναι. Και δύο μαθητές, δύο αγόρια από την Τρίτη, μαζί με την καθηγήτρια των καλλιτεχνικών μας, έφτιαξαν το καραβάκι. Έτσι με λίγα λόγια όλο το σχολείο βοήθησε. Μπήκατε λίγο στο κλίμα, ας πούμε, τι γίνεται αυτές τις μέρες. Ναι, μπήκαμε. Πολύ ωραία. Γυμνάσιο κάπου. Πετρέλαιο, έχετε σχολείο? Έτσι λένε. Έτσι, βασικά προσπαθούμε. Στο όριο, στο όριο. Δεν έχουμε βγει το πολύ πετρέλαιο. Ναι. Δηλαδή στο μάθημα είστε με τα μπουφάν. Ναι, τις περισσότερες φορές. Ναι. Κρίση είναι. Ελπίζουμε να περάσει. Εντάξει, άμα κρυώνετε πολύ, ακάψετε το καραβάκι να αισθανθείτε. Για καλά μισά ώρα. Και του χρόνου, παιδιά. Εσείς τι είστε, χοροδία? Και τι θα πείτε, τα κάλατε, τα πενέματα, τι θα πείτε? Πενέματα. Έχετε τίποτα πενέματα για τους δημάρχους, για τους... όχι. Και στους διευθυντές μας έχουμε. Και για την υποδιευθύντρια. Ναι. Του στυλ βάλτε μας ένα καλό βαθμό και θα είμαστε καλά παιδιά. Όχι, τους πενεύουμε. Και έχουμε και για την κυρία Βλυσίδου. Έχετε κάποιο απότερο σκοπό δηλαδή με τα πενέματα? Όχι. Μάλιστα. Θα πάτε και στα σπίτια να πείτε τα κάλατα? Όχι. Δεν έχετε σκοπό να πάτε καμία εκδρομή να μαζέψετε λεφτά? Όχι. Σε Τρίτη? Όχι καλέ. Εμείς, ναι. Σε καλή μαθήτρια? Τι θα γίνεις στο μεγάλος? Θέλω γιατρός. Τώρα. Κάποια ειδικότητα συγκεκριμένα? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Μπράβο. Καλή επιτυχία, παιδιά, και του χρόνου. Και του χρόνου. Πάντων, μην αργήσετε. Άλλο σχολείο. Έχει εδώ. Είναι και μικρά αυτά, δεν φαίνονται. Ένα δυνατό χάος, μόλις τη δύναμη. Ένα, δύο, τρία. Χάος! Δύο, τρία. Χάος! Σταματήσετε. Εκεί που είναι το απλό. Χαίρετε. Γεια σας. Για πείτε μας για αυτή την κίνηση. Ελάτε, γυρίστε λίγο από εδώ. Αυτή την κίνηση που κάνετε... Η κίνηση αυτή βασίζεται στο παλαιότατο έθιμο που έχουμε, τα πρωτοχρονιάτικα καραβάκια ή τα καραβάκια των ευχών. Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ συγκινητικό και μεστό στο συμβολισμό του. Είναι το καράβι που φέρνει την καινούργια ελπίδα για τον κάθε καινούριο χρόνο και την κάθε καινούργια μεταβατική εποχή. Αυτό το νόημα έχει περάσει, στα παιδιά το έχουν καταλάβει... Στην όλη διαδικασία που έκαναν. Αυτή η προσπάθεια γίνεται. Ναι. Είναι η πρώτη χρονιά, συγγνώμη κιόλας αν δεν είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη χρονιά. Ναι. Σκεφτήκαμε ότι αντί να φτάνουμε σε ένα όριο το οποίο είναι αδιέξοδο, να φτιάχνουμε ένα άψογο καράβι, το οποίο έχει τόσες χιλιάδες ευρώ, ναι, θα ήταν καλύτερο να δημιουργήσουμε εκ του μηδενός, με υλικά ευτελή, απρόβλεπτα, πεταμένα, όπως... Οι παππούδες και οι προπαππούδες που τσάκιζαν έναν τενεκέ, έφτιαχναν δίπλωνα ένα χαρτόνι, έβαζαν δυο καλάμια για κατάρτια και έφτιαχναν το καραβάκι τους. Όλοι οι έφηβοι προπολεμικά, μεταπολεμικά μέχρι τη δεκαετία του 60, το έκαναν αυτό. Και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ακόμη και στην κατοχή, το έθιμο αυτό συνέχιζε τη ρότα του. Μάλιστα μια πολύ ωραία φράση που άκουσα όταν έπαιρνα συνεντεύξεις από διαφόρους ανθρώπους. Μου είπε λοιπόν μια κυρία ότι ακόμα και στην κατοχή μαγκωμένο το έθιμο κρατήθηκε. Λοιπόν, εμείς αυτή η εποχή της υπερπροσφοράς, της υπερκατανάλωσης, τελικά έκλεισε την πόρτα σε αυτά τα ταπεινά έθιμα, γιατί μεγαλοπιαστήκαμε. Λοιπόν, ίσως είναι καιρός και το σχολείο να δώσει μια καινούργια οδηγία. Ότι τέλος πάντων αυτή η σοφία των παππούδων είναι ακόμα ζωντανή. Είναι μια σοφία που στηρίζεται στην απλή ευχή και στην απλή ελπίδα. Είναι το καράβι που ταξιδεύει με όλους τους καιρούς, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλες τις φουρτούνες. Αυτό είναι το μήνυμα. Ουσιαστικά προσπαθείτε να ξαναγίνει, να γυρίσουμε και πάλι σε κάποιες βασικές αξίες που μας έφτασαν μέχρι ένα σημείο ουσιαστικά. Οι οποίες είναι οι ανθρώπινες αξίες που όλοι μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης έχουμε επειδή είμαστε άνθρωποι. Την αξία της ελπίδας και την αξία του ταξιδιού μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Και βέβαια την αξία του να δημιουργούμε και να εμπνεόμαστε από το τίποτα, από το μηδέν. Αυτό
είναι νομίζω μάθημα που πρέπει να το δίνει το σχολείο. Και είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση των σχολείων, γιατί μαζί με τα ψαρά είναι 16 τα σχολεία. Είναι εδώ και τα σχολεία των ψαρών. Τα ψαρά όχι, δεν μπόρεσαν να έρθουν, θα κάνουν το έθιμο εκεί. Είναι λοιπόν μια... Μπράβο για αυτή την προσπάθεια. Φαντάζομαι θα βοήθησαν και άλλοι, αλλά ουσιαστικά από ό,τι ακούσαμε είσαστε από τους προτεργάτες. Ενημέρωσα τα σχολεία, τους συντονιστές, καθηγητές, τους διευθυντές και ανταποκρίθηκαν. Ανταποκρίθηκαν οι ομάδες, οι καθηγητές, οι συνάδελφοι και όπως βλέπετε και τα παιδιά. Είναι λοιπόν μια πρώτη αρχή. Ένα πείραμα. Μπράβο. Ένα χρόνο... πείραμα εθιμικό. Και του χρόνου να είστε καλά, να το συνεχίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Για άλλο να δούμε και τα παιδιά. Εσείς από πού είστε? Το γυμνάσιο. Χοροδία Τρικάλων. Λοιπόν, το φτιάξατε μόνοι σας? Ναι. Σας βοήθησε κανείς? Λίγο καθηγητές μας, λίγο. Και τι υλικά χρησιμοποιήσατε? Ξύλο, χαρτί, χαρτόνι, σπάγκο. Φωγές. Δηλαδή, πόσο χρόνο σας πήρε η κατασκευή του? Μία μέρα. Λίγα μαθήματα. Μία μέρα. Για να κάνουμε... τη σκάλα, το ξύλο. Τρεις εβδομάδες, αλλά σημαίνει τρία μαθήματα. Δεν είχαμε, έτσι, δεν είχαμε περιθώριο, δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Το φαντάζομαι, το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πιεσμένο. Το κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις, αποκλειστικά. Δεν σας απασχολεί που... Δεν σας απασχολεί που βλέπετε κάποια άλλα καραβάκια που είναι έτσι λίγο είναι πιο μεγάλα? Είναι πολύ ωραία, πολύ εντυπωσιακά, αλλά νομίζω ότι κάθε καραβάκι έχει τη δική του, το δικό του, δικό του στυλ, έτσι. Αυτό το κάναμε μόνοι μας. Ενώ εντάξει, δεν είχαμε καμία βοήθεια και ήταν πολύ καλά. Βλέπω έχετε και τα απαραίτητα σύνεργα, θα πάτε να πείτε και τα κάλατα. Ναι. Πού? Στην Απλοταριά. Θέλω να πω, δεν θα βγείτε μετά σαν παρέα να τα πείτε σε σπίτι? Από μόνοι σας βγαίνετε να πείτε τα καλά? Ναι. Ναι. Ο κόσμος σας δίνει? Ναι, εντάξει, μερικοί. Κουραμπιέδες τέτοια, Ναι. Γιατί από χρήματα, παιδιά, είναι δύσκολο. Δύσκολο τώρα, θα σας τηρήσω. Εσύ βοήθησες στη ζωγραφική? Βοήθησα και στη ζωγραφική, σε όλα βοήθησα. Μπράβο. Όλοι βοηθήσαμε σε όλα. Και του χρόνου να είστε καλά και να το συνεχίσετε το συγκεκριμένο έθιμο. Μπράβο. Λοιπόν, πρώτο γυμνάσιο. Keep going. Ένα, δύο, τρία. Χάος! Παιδάκια, παιδάκια, παιδάκια. Είναι και μικρά τα καραβάκια, τώρα ξέρεις και δεν. Α, ορίστε. Για έλα εδώ. Η ελπίδα. Έλα, ποιος είναι εδώ ο καπετάνιος στο γυμνάσιο? Όχι, δεν το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο Καλλιμασίας είναι αυτό? Ναι. Μπράβο. Πόσα άτομα είσαι από το σχολείο? Καμιά δεκαριά. Και αυτό πώς το φτιάξατε ή το βρήκατε έτσι και το... Το φτιάξαμε εμείς. Εννοεί και το σχέδιο και το... Ναι. Το ξύλο ήταν διαφορετικά, φαντάζομαι. Ναι. Μπράβο. Και θα πάτε να πείτε τα κάλαντα μετά? Ναι. Και στο δήμαρχο? Ναι. Θα δούμε. Εντάξει. Εσύ ποιο είσαι, εδώ είσαι και εσύ? Και εδώ. Μπράβο, τα κάλαντα πήγες να τα πεις τα Χριστούγεννα? Όχι. Κάτσε λίγο, γιατί φαίνεσαι. Δεν πήγες να τα πεις? Γιατί? Έφυγα φέτος. Καλά είναι πια γυμνάσιο. Τι γυμνάσιο, μεγάλωσες δηλαδή? Ναι. Εσύ, αν μαζεύεις ένα καλό χαρτζηλίκι. Λοιπόν, αυτό το καραβάκι από πού είναι? Το Λύκειο. Πού είναι το Λύκειο? Για την Καλαμωτή, για την Παραμεθόριο, δεν πειράζει. Είναι δύο παιδάκια. Α, ποια, εσείς είστε? Πήγαινε και στο τρίτο, πήγε μόνο στην Καλλιμασία. Θα πάμε, πήγαινε. Λοιπόν, εσείς είστε το Γενικό Λύκειο. Όχι. Γυμνάσιο? Ναι, γυμνάσιο. Από Καλαμωτή? Ναι, από Καλαμωτή. Έχετε καραβάκι? Ναι, αυτό εδώ. Α, πάρα πολύ ωραίο. Γιάννη, το είδες? Και όνομα χιώτικο, το Σκήνος, το φτιάξατε εσείς? Ναι, είμαστε ακόμα 6-7 άτομα, αλλά τα παιδιά δεν μπορούσαν να έρθουν τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Εσείς από μόνοι σας βγαίνετε αυτές τις μέρες από τα κάλαντα? Ναι. Στην Καλαμωτή? Όχι. Πού? Εμείς είμαστε, εγώ είμαι από τα Αρμόγια και ο Σέμας από το Πυργή. Μπράβο, έλα εδώ. Ο Στέφανος είναι από το Πυργή. Στέφανος, γιόρταζες κιόλας, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Μπράβο. Θα πάτε μετά να πείτε τα κάλατε με το καραβάκι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις το πρόγραμμα, Θα σε ενημερώσει ο διευθυντής. Λοιπόν, παιδιά, από την καινούρια χρονιά, σαν μαθητές που είσαι, τι θα περιμένατε να σας φέρει?
να είμαστε καλά, ναι, και να είμαστε χαρούμενοι. Μπράβο. Φαντάζομαι και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ε. Ναι. Εσένα ο Άγιος Βασίλης θα σου φέρει. Τίποτε. Ε. Τίποτα. Γιατί, δεν του γράψεις γράμμα. Έλα ρε Στεφάνε, γιόρταζες κιόλας. Παιδιά και του χρόνου να είστε καλά. Και του χρόνου. Και ό,τι επιθυμείτε. Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γυμνάσιο Τρίτο. Από εδώ. Πού είναι ο καπετάνιος? Καπετάν Αντρέας Ζέμπος. Εσείς τι είστε, το πλήρωμα? Ναι. Ωραία. Καπετάνια, για πες μας με τι τρόπο φτιάξατε το... Πόσο λένε το πλοίο σας? Τρελοβάπορο. Τρελοβάπορο. Εσείς το κατασκευάσατε? Ναι. Θέλω να πω, είχατε και βοήθεια από καθηγητές? Ναι. Μπράβο. Και τι υλικά χρησιμοποιήσατε? Χρησιμοποιούμε σπάγκο, ναι, ξύλο και ύφασμα. Η ναι, βάση? Και βάση. Σπάγκο. Ναι. Μπράβο. Εσύ εκτός από καπετάνιο είσαι και ο πνευματής? Ναι. Και πού θα πάτε να πείτε τα πνεύματά σας? Θα μείνουμε εδώ και... και μάλλον θα πάμε και στην Απολυταρχία κιόλας. Μπράβο. Θα πάτε και στο Δήμαρχο? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν μου λες, πετρέλαιο στο σχολείο έχετε? Ναι. Έχουμε, έτσι. Το έχετε γράψει και αυτό να το ζητήσετε? Μπράβο, πώς σε λένε? Μιχάλη. Μιχάλης είναι λίγο ντροπαλός, είναι κοκκινή σαν το κασκόλ. Μπορείτε να πάρετε από εδώ στα κόρια. Για άλλα τα κορίτσια που είναι πιο... Εσείς εδώ της ορχήστρα σχολείου? Σίγουρα. Καλή. Εσείς από μόνες σας θα πάτε να πείτε τα κάλατα? Δεν, όχι. Όχι. Γιατί, είστε μεγάλοι? Ναι, μεγαλώσαμε πια. Ντρεπόσαστε? Μα λίγο. Εντάξει, όπως είναι αυτό το έθιμο με το καραβάκι, είναι και τα κάλατα νομίζω. Απάτε θα σας δώσουν κουραβιέδες με λουμακάρονα, τις ευχές τους. Γιουπι. Να μαζέψετε και για την... Μεγαλώσαμε πια, δε. Να ζώσετε και για την εκδρομή σας. Αυτά τι είναι, τα πνεύματα? Ναι. Έχετε για τον Δήμαρχο κανένα? Αυτά ποιος τα έγραψε? Μία συμμαθήτριά μας. Από έχει στιχουργικό ταλέντο. Έχει, ναι, πολύ. Θέλετε να μας διαβάσετε ένα-δύο που πιστεύετε ότι είναι έτσι πιο... Όλα είναι ωραία βέβαια. Για τα βαπόρια, ναι, που έχουν και... Να διαβάσω το πρώτο, ξέρω. Όποιο θες. Όχι το πρώτο, δεν αυτά τις δύο. Ηχείο μας εξέμεινε πλέον από βαπόρια και στην Αθήνα και να πας πιάνει στεναχώρια. Οι πλούσιοι μόνο μπορούν να μείνουν σε αεροπλάνο. Με τούτη την κατάσταση τη λογική μου χάνω. Και πάει, δεν πάει με αυτό το ρυθμό το τραγούδι, αλλά... Αυτά που θα τα... Σε ποιο θα τα τραγουδήσετε? Σε λίγο. Εδώ. Ναι. Σε λίγη ώρα θα τα τραγουδήσω. Αυτά βέβαια θα έπρεπε να είχατε καλέσει και κάναν βουλευτή να τα ακούσει τώρα, γιατί με τα βαπόρια ο κόσμος... Τι να σας, παιδιά, και του χρόνου να είστε καλά. Και το ποίημα. Α, ωραία. Το όνομα του πλοίου μας. Α, το όνομα του πλοίου είναι το Τρελοβάπορο. Αυτό είναι, υφίσταται το ποίημα αυτό. Από τον Οδυσσέα Ελίτη. Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά και αρχίζει τις μανούβρες, βύρα μάινα. Την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές, φορτώνει φρέσκο αέρα και από τις δύο μεριές. Έχει κι άλλα βέβαια, αλλά δεν θα προλάβουμε. Παιδιά, και του χρόνου να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σου, καπετά Μιχάλη. Καλά, Μανουλή. Ποιο. Γεια σου, καπετά. Πού είναι το Λύκειο? Λοιπόν, έχουμε τρεις φανατικούς τηλεθεατές της εκπομπής Χάος. Θα μας πούνε ένα χάος έτσι ωραίο, δροσερό, καλό και... Ναι. Κάνε πιο κυρίες, πιο ψηλό, να φαίνεται η κοπέλα. Με το τρία, λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Χάος! Ένα, δύο, τρία. Wow. Γενικό Λύκειο Καλλιμασιάς. Εσάς είναι αυτό εδώ? Ναι. Τι υλικά χρησιμοποιήσατε? Ξύλο και γάζες. Τι γάζες, αυτές του... Ναι. Μπράβο. Ουσιαστικά η ιδέα, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν να φτιάξετε ένα καραβάκι με οποιοδήποτε υλικό. Κάτι που να το έχουμε στη φύση. Που από εκεί να... Επειδή η φύση είναι αυτή που μας προσφέρει τα πάντα, από εκεί να πάρουμε υλικά για την κατασκευή του καραβιού. Θέλω να πω, δεν σας απασχόλησε να φτιάξετε ένα καραβάκι έτσι ιδιαίτερα ωραίο στην εμφάνιση, να μοιάζει με κανονικό? Όχι, θέλαμε να τονίζει την προέλευση του εθίμου. Ναι. Μπράβο. Εσείς?
Εμείς με... Ενέματα θα πείτε. Ναι, έχουμε ετοιμάσει κάτι. Έχετε γράψει κάποιο συγκεκριμένα, δεν ξέρω, για το δήμαρχο, για τους βουλευτές, για τους διευθυντές σας. Ναι, όχι. Για τους καθηγητές σας. Ούτε. Να σας βάλουν πιο καλούς βαθμούς, ξέρω εγώ. Μόνο για το νέο λύκειο. Το νέο λύκειο. Το νέο λύκειο που ζητάτε. Ναι. Ας πούμε, το παλιό λύκειο είναι πολύ παλιό. Όχι. Για το νέο λύκειο με τις καινούργιες εξετάσεις. Α, με τις εξετάσεις. Εγώ το πήρα κτηριακά. Στο σχολείο σας πετρέλαιο έχετε. Πού και μου. Κάτσε, μπορεί τώρα χιλιακάδα. Παιδιά, και το χρόνο να είστε καλά, να το ξανακάνετε. Πάμε. Πολλά καραβάκια. Πολλά καραβάκια. Για πάμε και από εδώ. Εσύ την είπες τη λέξη, θα το βγάλω το καραβάκι, τέλειωσε. Πάμε το καραβάκι. Λοιπόν, Γενικό Λύκειο Καρδαμήλων. Με πλήρη σύρθεση. Λοιπόν, εσείς είστε Λύκειο. Ναι, θα μας πει ένας. Από πού είστε, Λύκειο Καρδαμήλων. Ναι. Τι τάξεις. Πρώτη. Γενικού. Όλοι πρώτοι είμαστε, απλά είμαστε πάλι και γενικό. Το καραβάκι σας ποιο είναι. Εδώ από πίσω. Και από τι υλικά το έχετε φτιάξει. Το έχουμε φτιάξει από ένα τενεκέ που βάζουμε φέτα. Μπράβο. Από ένα κόντρα πλακέ χοντρό για το κατάστρωμα. Η φέτα τη φάγατε ή ήταν άδεια. Όχι, άδεια ήταν. Και μετά πήραμε λεπτά ξυλαράκια για τα κατάρτια. Και... Πόσο περίπου σας πήρε, γιατί είναι μια πολύ ωραία κατασκευή. Μας πήρε περίπου ένα μήνα. Ναι, ένα μήνα, μα δεν κάναμε συνέχεια. Δεν τα κάναμε συνέχεια. 2-3 φορές συναντηθήκαμε. Και από ό,τι βλέπω, χωρίς να έχουμε κάνει το γύρο ακόμα, είσαστε και από τα λίγα σχολεία που έχετε ορχήστρα κανονικά. Μπουζούκι, κιθάρα και μελόντικα. Ναι. Μπράβο. Εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι. 2,5 χρόνια. Είσαι καλός δηλαδή. Έπαιξε μας έτσι κανένα μανεδάκι. Τι θέλετε. Καραντίνι παίζεις. Καραντίνι, άμα έπαιζα καραντίνι δεν θα ήμουν εδώ. Το ξέρεις, ε. Το καραντίνι δεν ξέρω. Παίξε ένα... Ό,τι θες, ποιο είναι, την πριγκιπέσα. Και έλα κοντά Γιάννη, πού είσαι Γιάννη. Έλα παίξουμε την Ευδοκία. Ποιο εδώ Γιάννη. Έλα παίξουμε την Ευδοκία. Πάμε, την Ευδοκία. Αυτά να λες αντί τα κάλατα θα οικονομήσετε. Για την τέλεια που να παίξουν. Ό,τι θες, ε. Λοιπόν, εσείς τι είστε, χοροδία πλήρωμα, τι κάνετε. Η χοροδία είμαστε. Έχετε και πενέματα να πείτε. Ναι. Έχετε κανένα έτσι πιο... κανένα δήμαρχο, κανένα... κάτι, αυτά που γράψαμε εμείς βασικά. Εσείς τα γράψατε. Έχετε γράψει για τους καθηγητές σας. Όχι. Όχι. Ας πει να πείτε τι καλοί που είστε κύριε καθηγητές, βάλτε μας κάνα πιο καλό βαθμό, τέτοιο στυλ. Όχι. Όχι, τέτοια. Είστε ούτως ή άλλως παίρνετε καλό βαθμό. Ναι. Μπράβο. Εσύ κιθάρα πόσο καιρό ασχολείσαι. Γύρω στα 1,5 με 2 χρόνια. Εντάξει, καλά. Μια χαρά πάντως, σιγοντάρης. Προσπαθούμε. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας, φεύγουμε. Πού θα πάτε τώρα, θα πάτε στην Πλουταριά. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, και του χρόνου να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Κάτσε να προλάβουμε και τα άλλα. Γιάννη, για έλα. Αχ, το χάσαμε. Ρε καράβι. Το χάσαμε το καράβι. Από εκεί κάπου. Από εκεί τώρα. Σώθηκες. Λοιπόν. Για κάντε μια στάση ρε παιδιά.
Πρώτο επάλε πασχίου. Έλα, ποιος είναι εδώ ο καπετάνιος? Μάριε. Μάριε. Χάσαμε τον Μάριο. Έλα, μας πει ένας άλλος. Γεια, έλα. Πόσο καιρό κάνατε να το φτιάξει αυτό, ρε φίλε? Έλα, έλα εδώ εσύ, ναι. Κάναμε να το φτιάξουμε ένα περίπου μήνα και λίγο παραπάνω. Συγγνώμη, αυτό το φτιάξατε εσείς? Το είχαμε πάρει πάρα πολύ χαλασμένο, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Α, και το κάνατε αλλαγή. Και το ξαναφτιάξαμε από την αρχή. Το τρίψαμε, το στοκάραμε, το βάψαμε, το βάλαμε. Αν δεν γινόταν αυτή η κίνηση που ξεκίνησε στα σχολεία, να κάνετε αυτό το πράγμα. Εσείς έχετε ένα πολύ καλό φτιάγμενο. Βέβαια, ουσιαστικά το θέμα είναι το έθιμο. Ναι. Γιατί και κάποια άλλα καραβάκια και αυτά εξίσου ακολουθούν το. Ναι. Θα κάνατε κάτι τέτοιο από μόνοι σας? Δεν ξέρω, ίσως μπορεί και να το κάναμε. Γιατί εμείς αυτό που θέλαμε να καταφέρουμε πιο πολύ και να περάσουμε το μήνυμα είναι ότι πρέπει να αναπαλαιώνουμε κάποια πράγματα, να τα ξαναφτιάχνουμε, να έχουμε όρεξη για δουλειά. Αυτό. Σωστά. Μάρι. Εσύ τι είσαι εδώ, ορχήστρο? Εγώ είμαι ο καπετάνιος και η Γεωργή σαν μαζί. Είσαι ο πνευματής? Όχι, πνευματής. Πνευματής ποιος είναι? Ο Μάριος, ακόμα τον Μάριο ψάχνουμε. Όχι, ο Μάριος είμαι εδώ. Α, εσύ είσαι ο Μάριος. Ναι. Λοιπόν, κάνα πένεμα έχετε για τους καθηγητές σας? Έχουμε βγάλει. Έλα, πνευματή. Γεια σας. Τους καθηγητές σας έχετε κάνα πένεμα? Έχουμε για το διευθυντή. Τι του λέτε? Μισό λεπτό. Και βάλε μας πετρέλαιο που έχουμε ξεπαγιάσει. Όχι. Πετρέλαιο έχετε σχολείο? Έχουν, είναι ζεστό. Καλά είναι. Αυτά λίγα σχολεία θα είστε. Για παιδιά το διευθυντή τι λέτε? Πάνω σε τούτο το σκάρι είναι ένα διαμαντάκι. Πάνω σε τούτο το σκάρι είναι ένα διαμαντάκι. Και ρώτησα και μου πάνε πώς είναι το Μιχαλάκι. Αυτό έχουμε. Ποιος είναι το Μιχαλάκι? Ο κύριος Τσαρώνης. Βλέπω έχετε αρκετή οικειότητα. Ναι. Λοιπόν, μετά θα πάτε να πείτε τα καλά, να. Όχι. Δεν θα γυρίσετε, ας πούμε, το καραβάκι να πείτε τα καλά το βράδυ? Το βράδυ. Α, το βράδυ θα βγείτε? Ναι. Και τα χρήματα? Τα χρήματα στο σχολείο θα γιατεθούν. Στο σχολείο ή σε καμία εκδρομή, θα πάτε καμία εκδρομή? Θα πάμε, αλλά επειδή είναι και παιδιά τη πρώτη και τη δεύτερη, δεν είναι μόνο παιδιά τη τρίτη. Αυτά α βγουν μετά μόνα τη. Πού θα πάτε εκδρομή? Λέμε για Θεσσαλονίκη. Εντάξει, καλά είναι. Όπου και να πα σε αυτή την ηλικία, καλά είναι. Παιδιά, και του χρόνου είστε καλά. Και του χρόνου. Το Μιχαλάκι θα είστε εσείς. Το Μιχαλάκι. Ναι, ένα πένεμα. Ένα πένεμα. Που γράψατε και. Το πρόδωσα. Το πρόδωσα. Λοιπόν, πού πάνε τώρα στην Απλουταριά? Βέβαια τώρα Απλουταριά θα γίνεται πανικός. Άλλα τα... Για έλα, έχει εδώ άλλο ένα, Γιάννη. Για κάτσε, εσάς σας είδαμε. Ποιο σχολείο είστε εσείς? Τρίτο γενικό λύκειο. Και αυτό το φτιάξετε εσείς? Ναι. Μπράβο. Θα βγείτε μετά να πείτε και τα κάλαντα? Μπορεί. Ναι. Μπορεί. Μάλλον. Θα βγείτε να μαζέψετε λεφτά να πάτε μια εκδρομή. Τι τα τρίτη είσαστε? Δευτέρα. Α, Δευτέρα. Μπράβο παιδιά. Και του χρόνου. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Τα παιδιά πάνε από Λουταριά τώρα. Βγάλ το σκάφος εδώ. Την κυβωτό του Νόε. Την κυβωτό του Νίκου μάλλον. Λοιπόν. Και θα κλείσουμε. Έλα από εδώ. Γιάννη, βάλ το όλο μέσα. Λοιπόν. Αχ. Όλοι θα έχετε μία. Θα έχετε μία τέτοια φωτογραφία. Ίσως η μικρή όχι τόσο. Αλλά λίγο πιο μεγάλη θα έχετε σίγουρα μια τέτοια φωτογραφία. Μικρή, πιο πολύ μπορεί να κλαίγανε, φοβόταν εδώ τα... Το θέμα είναι άλλο, η πλατεία πριν από κάποια χρόνια ήταν γεμάτη με τέτοια σκηνικά, με τέτοιες φάτρες με τον Άγιο Βασίλη και τα ζωάκια. Τώρα δυστυχώς έχει μείνει μόνο μία φάτνη. Μόνο μία έχει μείνει για να διατηρήσει αυτό το έθιμο. Ίσως τελικά αυτό που μας είπε και η κυρία Τσιροπινά στην αρχή, ότι καλό θα είναι να δούμε κάποια πράγματα, να δούμε κάποια έθιμα που έκαναν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας,
να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω και να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Και τότε θα δείτε ότι και τα πράγματα και πιο εύκολα είναι και πιο εύκολη θα κάνουμε τη ζωή μας. Λοιπόν, είναι και κάνα παιδάκια, το βγάλε φωτογραφία. Λοιπόν, και του χρόνου, και του χρόνου να σε μια φωτογραφία. Α, κλαίω κιόλας, θα κάνω ότι κλαίω όπως μικρός. Λοιπόν, αυτά. Φέρτε τα παιδιά σας να έχουν αυτές τις φωτογραφίες, γιατί μετά από χρόνια, όταν τις βλέπουν, θα έχουν σίγουρα κάτι να θυμούνται από τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, στη Φάτινη τι έγινε, ζουν ακόμα τα πρώτα φάγανε. Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Χάος.